Έλα, Δήμητρα. Είμαστε λοιπόν εδώ με τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών της πυροσβεστικής. Καλησπέρα σας. Είμαστε στο γήπεδο λοιπόν της Σταμάτας. Συνεχίζουν να δίνουν τον αγώνα τους εδώ οι πυροσβέστες και θελοντές. Τους βλέπουμε εκεί που προσπαθούν να σβήσουν με τα λάστιχα. Λοιπόν, ξεκίνησε η φωτιά μετά τις, λίγο μετά τις 4, σωστά. Από εδώ, από αυτό το σημείο. Περίπου πλησίων της περιοχής. Όταν φτάσαμε εδώ, η πυρκαγιά είχε επεκταθεί με γρήγορους ρυθμούς. Η άνεμη ήταν πιο ισχυρή από ό,τι είναι τώρα. Επεκτάθηκε προς την ευρύτερη περιοχή. Με διάσπαρτες αιστείες, διότι οι κάφτρες που άφηνε οποιοδήποτε κούτσουρο και δέντρο καίγονταν, δημιουργούσε κατέρωθεν του δρόμου και των αγροτικών δρόμων νέες αιστείες. Είναι δύσκολη πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή επεκτείνεται προς την πλευρά του Διονύσου και προσπαθούμε στην πίσω πλευρά της πυρκαγιάς που είμαστε εδώ να την περιορίσουμε και μετά να προχωρήσουμε πιο μπροστά. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα που έγιναν εκτροπή από την άλλη πυρκαγιά, από την Κερατέα, και πήγες δυνάμεις. Και, δύσκολη μέρα για σας. Σήμερα δύσκολη μέρα. Πάντως εδώ βλέπουμε, μας είπαν και κάτοικοι, ότι περίπου στα 200 μέτρα από πίσω υπάρχουν σπίτια. Υπάρχουν κατοικίες, έχουμε δυνάμεις και από την πίσω πλευρά, αυτοκίνητα και έτσι συμπίνει. Συγκλονιστική βοήθεια των δήμων, των όμορων δήμων και της περιφέρειας, και από υδροφόρες και από σκαπτικά μηχανήματα χωματοργικά, να ανακόψουμε την πυρκαγιά όσο μπορούμε. Βλέπω εδώ το ΣΠΑΠ, Δήμαρχος Κηφισιάς, Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας. Έχει εικόνα, Δήμητρα, ο κύριος Τσίγκας, αν έχουν καεί σπίτια. Η προσπάθεια που κάνουν όλοι και οι... γνωρίζετε αν έχουν καεί σπίτια, γιατί έχουμε πληροφορίες για σπίτια, αλλά είναι ανεπιβεβαίωτες. Στην περιοχή που κινηθήκαμε από την πρώτη στιγμή δεν έχουμε δει κάτι σε ζημιά. Αναπόφευκτο θα είναι σε κάποιες αυλές σκουπιών. Πυκνοκατοικημένη περιοχή είναι με πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Αυτό που έχουμε σαν πρώτο στόχο είναι να περιοριστεί η πυρκαγιά, να απομακρυνθεί ο κόσμος όλος με ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι μην καεί κάποιος, είναι και οι καπνοί που εισπνέουν μπορούν να ζαλιστούν, ευάλωτες ομάδες. Γνωρίζει ο κύριος Τσίγκας ποια είναι η κατεύθυνση του μετόπου της πυρκαγιάς, αν κινδυνεύει η Ροδόπολη ή ο Διόνυσος? Προς τον Διόνυσο κατευθύνεται η φωτιά. Για τη Ροδόπολη, αν θέλετε να μας πείτε, αν κινδυνεύει. Η Ροδόπολη επηρεάζεται από την πυρκαγιά. Υπάρχουν δυνάμεις εκεί, υδροφόρα και πεζοπόρα τμήματα. Ρίχνουν και δύο αέρια μέσα στην πλευρά, στην περιοχή εκεί. Είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή με πάρα πολλά δέντρα. Η κατάσταση είναι παρόμοια όπως εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.